που είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων του χώρου, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, του χώρου γενικότερα, Δημήτρης Τούμπος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σου. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, η τελευταία μας συνομιλία ήταν Πέμπτη μεσημέρι, πριν ξεκινήσει το συνέδριο και πριν γίνει και η παρέμβαση Τσίπρα. Δεν είχαμε, όταν μιλούσαμε. Πριν πέσει η χειρομοβίδα Τσίπρα, βέβαια. Έπεσε μετά η χειρομοβίδα Τσίπρα. Τώρα είμαστε Δευτέρα, έχει τελειώσει και το συνέδριο. Ξέρω ότι ήσουν εκεί και έχεις μιλήσει με άπειρο κόσμο. Πώς τα είδες? Είχε πολλές εκρήξεις, πολλές εκρήξεις. Καταρχήν να πω ότι βγαίνει ένα ΣΥΡΙΖΑ λαβωμένος ούτως ή άλλως από αυτήν την ιστορία. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Συμφωνώ. Ως γενική... Συμφωνώ. Πρώτα απ' όλα, με το που έγινε αυτό που συνέβη την Πέμπτη, για να το πω λίγο θεσμικά, μπορεί να είμαι λίγο κουραστικός, αλλά το επαναλαμβάνω για όσους μας βλέπουν, ήταν θεσμικά λάθος ο τρόπος της παρέμβασης του τέως Προέδρου και τέως Πρωθυπουργού της χώρας, μια μισή ώρα πριν ξεκινήσει το συνέδριο και η ομιλία του νέου εκλεγμένου Προέδρου, δημοκρατικά εκλεγμένου, να ζητάει διάλεξε στο να παρέμβει με εκείνη την περιβόητη ανάρτηση. Η οποία τώρα, για να μιλάμε δημοσιογραφικά και πολιτικά, ήταν μια ανάρτηση που μείωνε τον Πρόεδρο Κασελάκη και έθετε σοβαρά ζητήματα. Έτσι είναι. Έτσι. Πρώτα απ' όλα. Βέβαια, έχει και μηνύματα και προς άλλες πλευρές, για να το πούμε και αυτό, αλλά πρωτίστως. Έχει μηνύματα προς όλα τα κορυφαία στελέχη. Πρωτίστως μείνουν τον Πρόεδρο. Στα στελέχη που είχαν αποχωρήσει. Ακριβώς. Ακόμα και σε αυτά που αποχώρησαν, κατά τη γνώμη του κυρίου Τσίπρα, επειδή έχασαν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου τότε για την ανάδειξη νέου Προέδρου και σχημάτισαν τώρα τη Νέα Αριστερά. Εγώ νομίζω ότι του ξεφεύγει του κυρίου Τσίπρα σε εκείνη την επισήμανση. Ότι εδώ, εγώ έλεγα πάντα, δεν είχαμε διάσπαση. Είχαμε πολύ διάσπαση, γιατί το βασικό ζήτημα, να θυμίσω άλλη μια φορά ότι έφυγε και ο ευρωβουλευτής κύριος Κόκαλης, που πριν από λίγο καιρό συγκρότησε ένα νέο κόμμα. Έφυξε κόμμα, όχι κίνηση, κόμμα κανονικό. Λογικό που το λέει κόσμο. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω, εδώ μιλάμε ότι πάρα πολλές ψηφίδες του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πάνε δόθε κήθε παρακήθε και κυρίως ο κόσμος που είχε στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις κοινοβουλευτικές εκλογές, αν θέλετε και πρόσφατα στις περιφερειακές λιγότερο και πάει λέγοντας, ή και στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν συνεχή μείωση. Άλλωστε, το πρόβλημα του κυρίου Κασελάκη και της σημερινής ηγεσίας, που είναι η παλιά ηγεσία, γιατί η πολιτική γραμματεία, υπενθυμίζω, είναι η εκλεχθήσα πριν από 2 χρόνια, ακριβώς, μετά από εκείνο το συνέδριο, δηλαδή είναι η πολιτική γραμματεία εν πολλής που είχε εκλεγεί μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Και εδώ είναι τα περίεργα και, να το πω έτσι, ασύμβατα μεταξύ τους, ενώ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί το συνέδριο, το ξαναλέω, που έγινε μόλις τώρα, αλλά δεν ήταν ένα. Δεν ήταν κανονικό συνέδριο αυτό που όπως έγινε. Δεν ήταν κανονικό συνέδριο, αυτό ήταν άλλο πράγμα. Όχι που μόνο όπως έγινε. Πρώτα απ' όλα, οι σύνεδροι, που είμαι μάλλον από τους ελάχιστους που το επισημαίνω και δημοσιογραφικά και πολιτικά, παρότι ήταν πληθώρα κόσμου μέσα στο συνέδριο και την πρώτη μέρα και τις άλλες μέρες και την τελευταία χτες. Δεν ήταν εκλεγμένοι, ήταν διασυνεννοήσεως από τις περισσότερες περιφερειακές οργανώσεις και τοπικές, που έλεγε θα πας εσύ, θα πάω κι εγώ, τόσοι είναι οι σύνεδροι, πάμε. Όχι με κάλπη, έχει μια σημασία αυτό. Όχι με διαδικασία, δηλαδή, κανονική κομματική διαδικασία. Ωραία, άρα λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν απονομιμοποιώ το συνέδριο, να μην παρεξηγηθώ. Γιατί εντάξει, υπήρχε μια μεγάλη παρουσία κόσμου, αυτός ο κόσμος, με τις δυσκολίες του, με τις φιλοδοξίες του, με τις επιθυμίες του, με τις ελπίδες του πήγε. Ναι. Και κυρίως πήγε, για να μιλάμε σοβαρά, για τον κύριο Κασελάκη τώρα. Η αποτύπωση του συνεδρίου δεν την αμφισβητώ. Ήταν υπέρ του κυρίου Κασελάκη. Σαφώς. Άλλα γίνανε όμως. Νομίζω ότι αν το βάλουμε σε Κασελάκη. Δημήτρη, νομίζω ότι τα 2/3 του συνεδρίου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Κασελάκης. Ίσως και παραπάνω. Ίσως και παραπάνω. Έλεγα εγώ, γιατί εν πωλής ο περισσότερος κόσμος, 4 μήνες μετά τις εκλογές του κυρίου Κασελάκη, ακόμα και αν δεν τον ψήφισε, δεν θα βλέπε με καλό μάτι μία, ας το πω έτσι, προσφυγή σε κάλπες, αν είχε καταλάβει πολύ περισσότερο τα επίδικα. Ενώ, γιατί έτσι που ήρθε, ερχόταν για να βγάλει ένα πλαίσιο πολιτικής απόφασης που ελάχιστα συζητήθηκε ή πολύ λίγο. Και το γεγονός είναι ότι ο κύριος Κασελάκης, από την ώρα που δέχθηκε τη χειρομοβίδα του Τσίπρα και είπε «θα πάω σε κάλπες, αλλά βρέστε μου αντίπαλο», νομίζω λάθος φρασιολογία, την οποία δεν διόρθωσε μέχρι τώρα. Δεν τη διόρθωσε. Ίσα-ίσα σε πολλές περιπτώσεις, και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, την όξινε. Λέω ένα παράδειγμα, όταν σε μια φάση χτες, θα πρέπει να το έχετε παίξει, μπορείτε να το ξαναπαίξετε, είπε «σηκωθείτε όρθιοι, πάρτε το κόμμα και δέστε εδώ ποιοι δεν χειροκροτούν». Και έδειχνε την μπροστινή σειρά. Αυτό τώρα, εντάξει, από έναν που θέλει να έχει τις επιλογές του και την υποστήριξη του κόσμου, που την είχε. Δεν το κάνει για να διαμορφώνει συνέχεια ένα κλίμα, να το πω έτσι, αντιπάλων,
Αυτή είναι φρασιολογία στοιχηματικού τύπου. Να μην πω άλλη βαριά φράση. Θα μου πεις και τα στοιχήματα τα καταδικάζεις. Άμα είναι απλά παίζει κάποιος για να περάσει την ώρα του, ναι, αλλά όχι, εδώ δεν λέμε ποδοσφαιρικούς αντιπάλους. Ναι. Μιλάμε στο ίδιο κόμμα. Στο ίδιο κόμμα έχεις άντε ανθυποψήφιους. Βρέθηκε λοιπόν μια υποψήφια, η κυρία Γεροβασίλη. Προφανώς ακολουθώντας τη γενικότερη, ας το πούμε, το γενικότερο κλίμα περί τον Τσίπρα. Να το πω έτσι. Και το λέω προσεκτικά. Όμως η υποψηφιότητα πρώτον δεν έφτασε μέχρι τέλους, διότι εδώ με μια πολύ διαδικασία ping-pong, την οποία επίσης μπορείτε να παίξετε, θα είδατε ότι ο μεν κύριος Κασελάκης έλεγε, εγώ και τώρα λέω ότι θα γίνουν οι εκλογές στις 10 Μαρτίου. Κυρία Γεροβασίλη έλεγε σε ένα μήνα και αν. Όχι, η κυρία Γεροβασίλη το έλεγε το τέλος του Μάρτιου. Αυτό λέω. Με βάση σε ένα μήνα ή αλλιώς κάντε μόνος σου στις 10 Μαρτίου. Σωστά. Δεν απέστειλε την υποψηφιότητα. Προσέξτε με, θέλω να είμαι ακριβής. Αλλά έβαζε κριτικά στον κύριο Κασελάκη ότι αν εσύ με το σώμα που φαίνεται να σε επιδοκιμάζει, ναι, το λέω προσεκτικά, θα πας στις 10 του Μάρτιου, θα βάλεις κάλπες και θα είσαι μόνος σου. Δεν θα κατέβαινε, λέει, σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν προκαταλαμβάνω τίποτα. Σε ένα βαθμό έδωσε ένα σωσίβιο σε εισαγωγικά η πρόταση των κυρίων Φάμελου, που είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας που μας βλέπουν, του κυρίου Παπά και του κυρίου Τσίπρα, που λίγες μέρες πριν, υπενθυμίζω, είχαν κάνει σφοδρή κριτική και αυτοί στον κύριο Κασελάκη. Ναι. Γιατί θυμίζω την περιβόητη θεσμική σύγκρουση μεταξύ Προέδρου και Πολιτικής Γραμματείας της συντριπτικής της πλειοψηφίας. Αυτή η πρόταση τέλος πάντων έδινε μία διέξοδο. Ακριβώς δεν διεξήχθη μια ψηφοφορία. Ενδεικτικά φάνηκε το σώμα ότι την επιδοκιμάζει. Δεν μπήκε σε ψηφοφορία μετά ούτε η πρόταση του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος στη δευτερομιλία του επανέλαβε τα περί κάλπες, παρότι έλεγε εσείς δεν θέλετε κάλπες, μου και το λέτε. Τα επανέλαβε. Του Κασελάκη δεν περνάει αυτό. Η λευκή επιταγή που ζήτησε επίσης δεν την πήρε. Γενικότερα λευκή επιταγή. Ουσιαστικά ναι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι πήρε λευκή επιταγή. Αλλά προσέξτε με, όπως είναι διατυπωμένη η πολιτική απόφαση μετά, η οποία δημοσιοποιήθηκε επίσης. Στην ουσία αφήνει πολλές ερμηνείες. Και εμένα, αν με ενοχλούσε πάντοτε κάτι και ως πολίτη και ως δημοσιογράφο, είναι να αφήνεις περιδόρια σε μια σειρά πολιτικές διεργασίες, δηλώσεις πρωθυπουργών, επικεφαλής κομμάτων, βουλευτών και πάει λέγοντας, σε πολλαπλές ερμηνείες. Ο ίδιος δίνει την ερμηνεία. Πηγαίναν μετά εκπρόσωποι του Προέδρου, της κυρίας Γεροβασίλη, άλλων στελεχών κεντρικών, του κυρίου Παπά, του κυρίου Σπίτζη, και πηγαίναν στους δημοσιογράφους κλπ. Και ερμηνεύαν διαφορετικά και τη διαδικασία, ναι, που την έζησαν όλοι και μπορεί να την ξαναδούν on demand, όπως λένε στο χωριό μου, και να καταλάβουν ότι εδώ δεν κρύβεται κάτω από το χαλί η οξύτατη σύγκρουση, η οποία μπορεί να μην τελείωσε με κάτι. Απλώς πήρε μία παράταση μέχρι τις ευρωεκλογές, Δημήτρη. Πήρε μία παράταση μέχρι τις ευρωεκλογές το θέμα. Σωστά. Εγώ ένα σχόλιο που έγραψα στο Ποντίκι είπα ότι όδινε όρος, αν το πούμε το συνέδριο ότι ήταν ένα όρος, ήταν ένα όρος, ας το πούμε έτσι, αλλά δεν ανέβηκε κανείς σε καμιά κορφή, και έτεκεν μην, με την έννοια ότι απλά μια παράταση δίνεται αυτό κάποιων ελπίδων, ενοποιητικής διαδικασίας και προσπάθειας ενόψει του εκλογού, πάνε. Αλλά νομίζω ότι μόνο αυτό που έζησα εγώ ως δημοσιογράφος, να έρχονται διάφοροι και να ερμηνεύουν διαφορετικά πώς έγινε εκείνο, πώς έγινε τάλλο, υπήρχαν διάφορα μπρος πίσω, δεν είναι καλή εικόνα ήδη. Τώρα θα δούμε. Ελπίζω να υπάρχει. Ας πούμε τώρα έχουν την αναδιάρθρωση του εκτελεστικού γραφείου, που αυτή θα γίνει τώρα ή τώρα, πριν τις ευρωεκλογές. Θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά μάλλον τώρα, ναι, αλλά λέω προσεκτικά μάλλον, διότι εγώ είδα ότι ο κύριος Κασελάκης επιμένει να χειρίζεται, όπως χειρίστηκε και το συνέδριο, με ένα πολύ προσωπικό τρόπο, να μην πω άλλη κουβέντα. Και στην πρωτομιλία του, επαναλαμβάνω, και στη δευτερομιλία του, ενώ καταλάβαινε ότι υπήρχε και συγκέντρωση υπογραφών για να μην γίνουν κάλπες, που αυτό στην πράξη. Επέμενε στο 10 Μαρτίου. Αυτό που ήταν υποβοηθητικό της διαδικασίας. Επέμενε στο 10 Μαρτίου. Μάλιστα. Άρα λέω λοιπόν, εδώ ένας νέος πρόεδρος, να μην πω εγώ το αρχηγό κεντρικό συνέχεια που κάνω την κριτική, αλλά λέω, κοιτάς να κάνεις και μια σύνθεση στις διαδικασίες και στον κόσμο. Γιατί εσένα σε ενδιαφέρουν όλες και όλοι, ευρύτερα το λέω, όταν ξέρεις μάλιστα, εκτός να τον παραπληροφορούν και αυτόν, όπως γινόταν και με τον Τσίπρα πολλές φορές, ότι ο λαός είναι στο πόδι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ο λαός, όχι επειδή το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Yeah. Είπα και πριν, η πολυδιάσπαση και η αποστράτευση, η απομάκρυνση πολιτών, συμπολιτών μας, μελών και κάποιων μεσαίων και άλλων στελεχών συνεχίζεται. Yeah. Και μετά το συνέδριο, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τώρα, δεν ξέρω πόσο θα γίνει ορατό και πόσο θα απασχολήσει τα μέσα, αλλά υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Γιατί πολλοί ενοχλούνται
ας το πούμε έτσι, από τα γιουχαίσματα που πέσανε στην κυρία Γεροβασίλη καθ' υπερβολήν. Καλά, τώρα αυτό δεν ήταν εικόνα, δεν ήταν εικόνα συνεδρίου αριστερού κόμματος. Αυτό για να τα λέμε. Δεν ήταν εικόνα συνεδρίου αριστερού κόμματος τώρα αυτό. Τα γιουχαίσματα και αποδοκιμασίες. Σε έλεγα και δημοκρατικού, δεν κατάλαβα. Θυμάμαι βέβαια τι είχε γίνει κάποτε στα συνέδρια του Πασόκ, τα θυμάσαι κι εσύ ή σε κάποιες περιπτώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εδώ ήταν πρωτόγνωρο για ένα κόμμα της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Που διεκδικεί και κάποια μεγαλύτερη, ας το πούμε, νομιμοποίηση. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Ηθικής, πολιτισμικής στάσης και αξιών. Εντάξει, δεν είναι αυτά. Η πρόταση των τριών που πέρασε τελικά στην ουσία είναι η ακύρωση της πρότασης Τσίπρα. Ναι, και Τσίπρα και Κασελάκη. Και Κασελάκη, σωστό. Και Κασελάκη. Και αυτό βεβαίως είναι, αν νόμιζε ο κύριος Τσίπρας ότι η παρέμβασή του ή κάποιοι δίπλα του ότι αυτή θα κατήφθηνε το συνέδριο, νομίζω ότι έπεσε έξω. Είναι προφανές. Και από αυτή την άποψη υπάρχει, να το πω έτσι, μια και δεν ήταν παρόν, αν και εγώ θα προτιμούσα, όπως είπαν και πολλοί συνεδροί, σας το λέω. Εγώ το λέω δημοσιογραφικά. Να τα έλεγε αυτά με ομιλία του στο συνέδριο. Να ήταν παρόν στο συνέδριο, να είχε μιλήσει ο κύριος Κασελάκης και την επόμενη μέρα. Να έλεγε αυτά που ήθελε να πει. Ο τέος πρόεδρος και τέος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, θα έλεγε τα ίδια, θα άκουγε τα σχολιανά του και αυτός ενδεχομένως. Αλλά θα ήταν διαφορετική παρουσία. Θα ήταν διαφορετική παρουσία τώρα από αυτό, από μία ανάρτηση. Ο κύριος Τσίπρας μπορούμε να πούμε ότι δεν πέτυχε αν είχε κάποια άλλα πράγματα, εκτός βέβαια το να δημιουργήσει μια πολιτική αίσθηση με το σχολιασμό το πολιτικό που έκανε και στον Κασελάκη. Κάποιοι λέγανε τον καθαίρεσε. Δεν καθαρίζεται έτσι ένας πρόεδρος εκλεγμένος πριν 4 μήνες. Προς Θεού τώρα, δεν είναι τώρα. Δεν πιστεύω ότι είχε αυταπάτες. Τον μείωνε πολιτικά όμως. Δημήτρη, τον μείωνε πολιτικά. Κέρδισε κάτι όμως ο Τσίπρας, όσο και να ακούγεται ότι τι κέρδισε ο Τσίπρας. Ότι πλέον δεν θα μπορεί να του πει κανένας ότι μας έφερες και μας φόρτωσε τον Κασελάκη. Τον έβγαλε από πάνω του. Για την τωρινή φάση, ναι, δεν θα ξεχάσει κανείς ότι την προηγούμενη περίοδο, το λέω επί της αρχής, είναι γνωστό και στους δημοσιογράφους ότι ο κύριος Κασελάκης δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω αν δεν τον είχαν προτείνει μια σειρά στελέχη της Ομογένειας, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τσίπρας. Ακριβώς. Που τον παρουσίαζε σε διάφορους κύκλους, όχι απλά ως υποψήφιο επικρατείας, αλλά ότι σαν ένα νέο στέλεχος από την Ομογένεια που θα έχει ένα κεντρικό ρόλο. Φυσικά δεν περίμενε ο κύριος Τσίπρας ότι θα είχαν τις εκλογές πέρσι. Μην τα ξαναθυμίσουμε αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι με περισσότερη δημοκρατία στα κόμματα που θέλουν να είναι μαζικά και λαϊκά, η γνώμη μου ήταν και παραμένει ότι βοηθιέται ο καθένας να κρίνει γιατί πρέπει να μαυριστεί ο στούμπος ή γιατί πρέπει να ψηφιστεί. Αν όλα παίζουν κάθε 2 ώρες, γιατί το έζησα και σε αυτό το συνέδριο, μια σειρά κορυφαία στελέχη, άλλο λέγαν τη μία μέρα, ακριβώς, άλλο λέγαν την επόμενη. Αυτά δεν είναι καλά δείγματα, γιατί είναι άλλο πράγμα να αναλαμβάνεις το κόστος μιας επιλογής και μετά να δεις πώς θα καταλήξει δημοκρατικά μια σύνθεση ή μια πλειοψηφούσα αντίληψη. Και δεν σημαίνει επειδή διαφωνούν πρέπει ο καθένας να στείλει ένα τσαντήρι δίπλα, μέσα ή έξω από ένα σχηματισμό. Γιατί όπως έδειξε και μέχρι τώρα πορεία, εγώ δομικές διαφορές εκτός από μερικά ζητήματα προσωποκεντρικής πολιτικής τάσης, ας το πω έτσι, δεν βλέπω ανάμεσα στους σχηματισμούς που έχουν διαφοροποιηθεί. Θα τα δούμε και στις εκλογές πώς θα επενδύθουν. Θα το δούμε. Και το κυριότερο θέλω να πω σε όσους μας ακούνε, στη σύγχρονη πολιτική σκηνή σε μια δημοκρατία όπως η δική μας στην Ευρώπη, που κλείνει και σε λίγο καιρό τα 50 χρόνια, δεν υπάρχει μαγικός αυλός για κανέναν αρχηγό ή ας το πούμε πρόεδρο. Και αν παίξει και δουλέψει για ένα διάστημα ο μαγικός αυλός, αν δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα, επιτελείο και ακούμπισμα κοινωνικό, δεν αποδίδει. Και νομίζω ότι κάπως έτσι έχει την περιδίνησή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ενώ έχει ένα εκλεγμένο πρόεδρο με αποδοχή, όπως παίρνει μια ανανέωση εμπιστοσύνης, τι πήγε από το συνέδριο αυτό, η αποτελεσματικότητά του και η διείσδυσή του φαίνεται και από την ίδια του την προσέγγιση, που θεωρεί και ο ίδιος, το λέει δημοσίως σε συνεντεύξεις, ότι εδώ παιδιά πάντα να μου χρεώσετε την είδα στις ευρωεκλογές. Το είπε και στο συνέδριο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Έχει φύγει από το αφήγημα «εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη». Και έχει φύγει και από το αφήγημα θα παραμείνω ενδεχομένως δεύτερο κόμμα. Το λέω εγώ με την έννοια των ευρωεκλογών. Ναι. Άρα, αναπροσαρμογή φιλοδοξιών, να το πω εγώ όσο μπορώ πιο προσεκτικά. Και το κυριότερο, ή αναπροσαρμογή στόχων. Σε αυτή τη φάση ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Να είσαι καλά, φίλε, και για το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.